Επίσης πολλά παιδιά που είναι εκτός σχολείου. Μέχρι στιγμής περίπου 1.000 μαθητές σχολεία έχω πάει από το πρωί. Ένας γονέας έφερε κάποια μικρή αντίδραση, ο οποίος φυσικά δεν μπήκε στο σχολείο, γιατί υπάρχει υπουργική απόφαση που το απαγορεύει. Αλλά είμαστε πεπισμένοι ότι αυτοί οι ελάχιστοι, το ένα στα 1.000 που μπορεί να είναι στην Κεντρική Μακεδονία, θα πιστούν με παιδαγωγικούς λόγους, με παιδαγωγικές προϋποθέσεις, να βάλουν τη μάσκα, γιατί έχουν μια Επιτροπή Εθνικής Προστασίας της Υγείας ομόφωνα το αποφασίζει, και όταν μια υπουργική απόφαση το καθορίζει, δεν μπορεί κανείς να διαφοροποιείται, είναι δεδομένο και απαραίτητο. Προβλήματα με θέματα έλλειψης μασκών είχαμε, κύριε Διευθυντά? Όχι, το μοναδικό πρόβλημα ήταν ότι κάποιες παρτίδες μασκών στη Θεσσαλονίκη κρίθηκαν ότι είχαν κάποιο προβληματάκι, αντικαταστάθηκαν την Παρασκευή και με μια έτσι φοβερή συνέπεια του Δήμου Θεσσαλονίκης, μέχρι τώρα το βράδυ, στο κρύβο 11 το βράδυ, είμαστε σε επικοινωνία και πήγαιναν διευθυντές και πέραν τις τελευταίες μάσκες. Εμείς βέβαια εδώ στο κρύβο είχαμε και ένα plan B σε περίπτωση που κάτι συνέβαινε, που όντως κάτι συνέβη. Είχαμε μέσω σχολικών επιτροπών τις αναγκαίες προμήθειες για να διαφυλάξουμε την υγεία των μαθητών. Κανένας μαθητής δεν κίνησε χωρίς μάσκα. Αυτό είναι απόλυτο. Το θέμα με την καθαριότητα, κάποια σχολεία μας είπαν ότι είχαν αργήσει καθαρίστριες τελευταία στιγμή. Καθαρίστριες έχουν τοποθετηθεί, έστω και με τις συμβάσεις αυτές που έγινε, είναι θέμα των Δήμων, δεν είναι και δεν είναι θέμα του Υπουργείου Παιδείας αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή είμαστε σε άμεση επικοινωνία, ακόμη και αν υπήρχαν κάποια τέτοια μικροβληματάκια, σήμερα τα σχολεία είναι όλα καθαρά. Αυτό μας ενδιαφέρει. Όλα λειτουργούν, θα έλεγα, ρολόι στην Κεντρική Μακεδονία και ευχαριστώ όλους τους διευθυντές εκπαίδευσης, τα στελέχη, τους εκπαιδευτικούς για τη μεγάλη προσπάθεια που κάναν σε μια τέτοια τόσο δύσκολη χρονιά να πάνε όλα τόσο καλά. Υπήρξαν κάποια σχολεία τα οποία δεν άνοιξαν τελικά? Όχι, ούτε ένα σχολείο. Ούτε στην Πέλα. Εκτός, ναι, εκτός από την Πέλα. Όλη η Πέλα με απόφαση του Υπουργού Παιδείας που βγήκε ανακοινώθηκε χθες το βράδυ, λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης στην περιοχή, είναι κλειστά όλες οι σχολικές μονάδες της Εκκλησίας της Πέλας και ένα σχολείο στην Αλεξάνδρεια. Όλα τα άλλα λειτουργούν κανονικά με πλήρες προσωπικό, με βιβλία, με όλα τα μέτρα προφύλαξης που οφείλαμε να πάρουμε.